Συνεχίζουμε τις πολιτικές συζητήσεις και αναφορές με φόντο τις εκλογές στις 21 του Μάη. Φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Κασελάκη, υποψήφιο βουλευτή Χανίων με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του. Κύριε Κασελάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό μήνα. Καλό μήνα βέβαια. Είναι η δεύτερη μέρα του μήνα Μαΐου, μετά από μια ωραία χθεσινή πρωτομαγιά. Πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε και θα έχουμε και ένα ωραιότατο μήνα Μάιο. Μάλιστα, έχουμε και τις εκλογές. Θα δούμε. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, είναι η κυρία Μαρία Μαρή, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλησπέρα μου, κυρία Μαρή. Καλησπέρα. Καλό μήνα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλό μήνα και νικηφόρο. Λοιπόν, κύριε Κασελάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Μάλιστα. Εδώ στην εκπομπή γενικά σε συζητήσεις αναφερόμαστε γενικά βέβαια για τους στόχους, την ατζέντα, για το διακύβευμα των εκλογών, αλλά ο απλός τηλεθεατής επιθυμεί να εστιάσει ο υποψήφιος και σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Κρητικών, με τις υποδομές της Κρήτης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, τι διαφορετικό έγινε τα τελευταία 4 χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα πεπραγμένα προηγούμενων κυβερνήσεων, προκειμένου για να πιστεί ένας κριτικός να στηρίξει το κόμμα σας στις επερχόμενες εκλογές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, γνωρίζετε ότι παρότι η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας Ιούλιο του 2019 και είχε αρκετά προβλήματα, αρκετές κρίσεις εξωγενείς, να σας θυμίσω την πανδημία, να σας θυμίσω ότι το πρόβλημα, αν θέλετε, το γεωπολιτικό, Ουκρανία-Ρωσία, να βάλουμε την ενεργειακή κρίση, να βάλουμε τον εισαγόμενο πληθωρισμό, να βάλουμε, αν θέλετε, και το πρόβλημα με όλους τους μετανάστες και τις αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διαχρονικά κάθε κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει κρίσεις. Συμφωνώ, αλλά προσέξτε, ήταν παγκόσμιες κρίσεις, δεν ήταν κρίσεις της χώρας. Ήταν κρίσεις που ταρακουνήσανε όλο τον κόσμο. Που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο δικαιολογία για ολιγορία σε θέματα. Όχι ολιγορία. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταρχήν είμαστε από εκείνους οι οποίοι και τις αστοχίες μας αναλαμβάνουμε και αν θέλετε τυχόν καθυστερήσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όμως μέσα σε 4 χρόνια πετύχαμε πάρα πολλά. Στηρίξαμε την ελληνική επιχείρηση. Στηρίξαμε τον Έλληνα εργαζόμενο, στηρίζουμε τις αδύνατες οικονομικά οικογένειες και αν θέλετε προγραμματίσαμε και μία σειρά έργων όπως και στην Κρήτη. Θα ξεκινήσω στην Κρήτη αν θέλετε. Γι' αυτό επιστρέφω επειδή σίγουρα ο ακροατής θέλει να ακούσει τι θα κάνουμε στην Κρήτη και θέλουμε τη σύγκριση μεταξύ εμάς και αυτό που είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά η δική μας είναι ο βόρειος οδικός άξονας που δεν είναι πλέον σε μακέτα, είναι πραγματικότητα. Εντάξει, σε μακέτα είναι ακόμα. Όχι, έχει ήδη ξεκινήσει. Εντάξει, πριν από λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός υπέγραψε το κομμάτι στη Χερσόνησο. Θεωρώ ότι δεν είναι πλέον μακέτα, είναι πράξη. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με πολλούς αστερίσκους. Αναφορικά με τις εξόδους σε διάφορες περιοχές. Θα είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Αστερίσκος αναφορικά με το κόστος των διοδίων, με την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου που πιθανότατα να επιβαρυνθεί περισσότερο. Είναι ζητήματα. Είναι ζητήματα, τα οποία δεν έχουν θα τα δούμε στην πράξη και είμαστε εδώ. Αν τα δούμε στην πράξη, έχει περάσει ο χρόνος. Θα βελτιώσουμε τυχόν. Δημοσιογραφικά σας το λέω. Ναι. Θα σας πω το εξής. Για οτιδήποτε είμαστε εδώ, να βελτιώσουμε αυτό το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τέλειο. Και να είστε σίγουρος, όπως βλέπετε, ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει πάρει τις καλύτερες λύσεις στα προβλήματα, δεν έχει δώσει λύσεις. Και σε αυτό να είστε σίγουρος ότι εμείς θα δώσουμε τις καλύτερες λύσεις. Αλλά πέρα από το κομμάτι των υποδομών, μην ξεχνάτε όμως και μία σειρά άλλων έργων, όπως είναι το κομμάτι στα φράγματα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πλέον ένα νησί, το οποίο θα μπορούσε να είναι, να θεωρηθεί κέντρο και στη Μεσόγειο. Έχουμε το έργο το οποίο ξεκινάει στο το αεροδρόμιο του Καστελίου και θα έχουμε μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα σε λίγο διάστημα, δύο κέντρα, αν θέλετε, δύο αεροδρόμια στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ένα μεγάλο αεροδρόμιο, με ένα μεγάλο
λιμάνι στα Χανιά θα είναι το λιμάνι της Σούδας. Έχουμε το λιμάνι του Ηρακλείου. Θεωρώ ότι αυτές οι πύλες οι οποίες αναβαθμίζονται. Και στο κομμάτι του αεροδρομίου του Καστέλη φέρει και τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες. Συμφωνώ. Θα ολοκληρωθεί όμως στον χρόνο τον οποίο έχει οριοθετήσει η κυβέρνηση και θα δώσει μάλιστα πάρα πολλές λύσεις όσο αφορά το κομμάτι, αν θέλετε, αυτό που έχουμε πάντα στην Κρήτη, οι μεταφορές. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλω μια ανωτελεία και να πάμε και στην κυρία Μαρή. Η κυρία Μαρή λέει Νέα Δημοκρατία, αναφορικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της, ότι ήμασταν αυτοί οι οποίοι στηρίξαμε το αεροδρόμιο Καστελίου, την επένδυση. Προχωρούν τα έργα. Στήθηκε εργοτάξιο και έχει γίνει μια αρχή στον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Υπάρχει σχεδιασμός και για τα φράγματα και στις 4 περιφερειακές ενότητες, κάτι το οποίο έχει ανάγκη για πολλά χρόνια η περιφέρεια Κρήτης. Και κατά κάποιο τρόπο γίνονται βήματα και στο κομμάτι του τουρισμού, θεματικού τουρισμού, θα την πούμε στη συνέχεια. Δεν θέλω να εστιάσουμε τόσο πολύ εκεί. Στο κομμάτι της εξωστρέφειας, βγαίνουμε προς τα έξω. Ο αντίλογος σε αυτά τα ζητήματα ποιος είναι? Ο αντίλογος. Αν άκουγε κανείς από έναν άλλο πλανήτη, θα νόμιζε ότι 4 χρόνια τώρα, ότι πήραν τη διακυβέρνηση της χώρας χθες. Κάθε άλλο μάλιστα. 4 χρόνια. Και να σας πω κάτι, ναι, η πανδημία ήταν ένα γεγονός, αλλά όμως δεν είναι η πανάκια. Έτσι, να την επικαλούμαστε συνεχώς. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να μιλήσουμε για το ΒΟΑΚ. Στις μακέτες παραμένει. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την διακυβέρνηση της χώρας και ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, οι διαγωνισμοί ήταν σε εξέλιξη. Είχε βρεθεί ανάδοχος σε συγκεκριμένο κομμάτι και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο κάθε οδικός άξονας χρηματοδοτείται. Για ποιο κομμάτι και πώς χρηματοδοτείται, χρηματοδοτείται. Όχι, και στο. Να το πάρουμε ένα λεπτό, να πάρουμε απλά τα πράγματα, ναι, από την αρχή. Ναι, όχι, θα σας πω. Λοιπόν, τα κομμάτια, λοιπόν, το κάθε κομμάτι, ο οδικός άξονας, ο ΒΟΑΚ, έπρεπε να γίνει σε 3 τμήματα ανάλογα και με τη χρηματοδότηση που θα είχε, όπως καλά γνωρίζετε, αλλά και ανάλογα με την κίνηση. Την κίνηση που έχουν οι δρόμοι που χαρακτηρίζονται ως εθνική και δηλαδή, τα λοιπά. Δηλαδή προσιτία ο δρόμος που δεν έχει αυξημένη κίνηση, τι έπρεπε να γίνει? Όχι, θα υπήρχε μία άλλη χρηματοδότηση, ένα άλλο εργαλείο που θα μπορούσε και πάλι να χρηματοδοτηθεί. Για όλα αυτά είχαν προβλεφθεί. Στο κομμάτι της αιτίας νομίζω δεν είχε προβλεφθεί και είχε μείνει προς τα έξω ο σχεδιασμός για αυτή την περιοχή. Και το κομμάτι Χανιά Καστέλη είχε μείνει απ' έξω. Θέλω λίγο να βάλω συζήτηση τους προβληματισμούς φορέων τότε που είχαν διατυπωθεί. Ναι, το ξέρω και σίγουρα όμως είχαν δρομολογηθεί πράγματα. Αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν μετά από 4 χρόνια να βρισκόμαστε σε κομμάτια όπως είναι το Χερσόνησος, Άγιος Νικόλαος ή το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, που να υπάρχουν θέματα ακόμα και με τις απαλωτριώσεις, ακόμα και με τις μελέτες. Ο ανάδοχος νομίζω σε αυτό το κομμάτι ήταν. Είναι ένα σύνθετο έργο ωστόσο. Πρέπει να παραδεχτούμε. Και πολλοί λένε κάλλια αργά παρά ποτέ. Ναι, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα κατασκευάζουν δρόμοι. Ναι. Εδώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τα 4 χρόνια όμως δεν είναι λίγα για να έρθουμε τώρα να υπογράφουμε προεκλογικά συμβάσεις για το ΒΟΑΚ, όταν στην προηγούμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μόνα συνεργεία που στήθηκαν ήταν, θα μου επιτραπεί έκφραση, σκηνοθετημένα. Έτσι, κυκλοφορούμε σε αυτό το δρόμο, δουλεύουμε σε αυτό το δρόμο και είδαμε να στείνονται συνεργεία και μετά να στείνονται μηχανήματα και μετά να απομακρύνονται. Έτσι, και ο ΒΟΑΚ δεν έχει ξεκινήσει, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί αν είχε ξεκινήσει θα είχε επίβλεψη από την αρχαιολογική υπηρεσία και δεν την έχει. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα στο ΒΟΑΚ. Αναφορικά με τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο Καστελίου και τα φράγματα, ο αντίλογος ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι? Το αεροδρόμιο Καστελίου, τα φράγματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιδείξει έργο και είχε τρέξει και στο πράγματα αρκετά. Και στο φράγμα της Φανερωμένης, αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και οι βουλευτές μας, οι νυν, τι προσπάθειες έδωσαν
για να ξεκολλήσουν πράγματα και να προχωρήσουν. Το αεροδρόμιο Καστελίου να φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο Καστελίου, είναι και άλλοι δρόμοι που φέρουν τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο περιβόητος και ο πολύπαθος δρόμος της Μεσαράς, που ξέρω πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι πόσο ήταν ένα έργο που εκτός αγωγικών είχε κολλήσει. Και όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς έτρεξε αυτό το δρόμο, πώς έγιναν μελέτες, πώς προχώρησαν όλες οι διαδικασίες, και οι αρχαιολογικές και οι περιβαλλοντικές. Αναφερθήκαμε στη θεματική του τουρισμού και θέλω να πάω στον κύριο Κασελάκη. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά τα φράγματα, γιατί θεωρώ, και το νερό, γιατί θεωρώ ότι εδώ ειλικρινά υπερέχουμε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν γνωρίζετε ότι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό και έγινε δημόσιο με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πέρα από αυτό, γνωρίζουμε όλοι ότι χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη. Και ζώντας σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στο νερό να πηγαίνει στο γυαλό. Γι' αυτό υπάρχει η δημιουργία διάφορων φραγμάτων, γιατί δεν είναι δυνατό στην Κρήτη να μην έχουμε ούτε το 7% των βρόχινων νερό να μπορούν να πάνε σε ένα χώρο. Υπάρχει λοιπόν η δημιουργία των φραγμάτων και αν θέλετε θα υπάρχουν και στο μέλλον επόμενα φράγματα, γιατί είναι μονόδρομος για την ανάπτυξή μας στο νερό. Να μου επιτρέψετε όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ να σταθώ ότι βέβαια στις καταγγελίες εργαζομένων. Μου ήρθε ένα mail, αυτό είδα τώρα πριν από περίπου 2 εβδομάδες, που καταγγέλουν εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ για έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού. Αναφέρομαι σε αυτό που είπατε, ότι είναι ένα δημόσιο αγαθό και ήρθε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να το επισημοποιήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί δημιουργήθηκε μία ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα επιβλέπει τους φορείς που διαχειρίζονται το νερό και το οποίο σε η ρυθμιστική αρχή υδάτων. Μάλιστα. Και οι φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται νερό στην Ελλάδα είναι περίπου 300. Αν θέλετε να σας πω, ο καλύτερος έχει μία απώλεια υδάτων περίπου 10%. Ο χειρότερος φορέας, ξέρετε πόσο έχει, 62%. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος όσο αφορά την κοστολόγηση του νερού. Θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος όσο αφορά την ποιότητα του νερού. Να λοιπόν, που αυτή τη στιγμή έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία δημιουργώντας αυτή την ανεξάρτητη αρχή, θα έχει ένα υποπτικό έλεγχο και τίποτα άλλο. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι και η Υπηρεσία Ίδρυψης και Αποχέτευσης Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, οι οποίες ήταν στο υπερταμείο, θα κρατικοποιηθούν από στόμα που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις λεγόμενες ιδιωτικοποιήσεις αρχαιολογικών μουσείων, με αυτή την εποπτεία και τα νέα Δέλτα Σίγμα. Όχι, δεν έχει γίνει αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση στο νερό να γίνει, σας το εγγυάμε. Ναι. Το νερό είναι ένα δημόσιο. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το νερό σας το εγγυούμε και δεσμεύομαι ότι είναι ένα δημόσιο αγαθό και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Δεν έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός της χώρας προσωπικά. Στην περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων, μεταξύ αυτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, υπάρχει αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων. Η μετατροπή τους σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλές παθογένειες στον χώρο των μουσείων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα. Δεν νοείται να έχουμε χώρους αρχαιολογικούς που το Σαββατοκύριακο να είναι κλειστοί. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε αρχαιολογικούς χώρους και επειδή εμείς θέλουμε, μπορούμε να απεργήσουμε και το μήνα Αύγουστο ή το 15 Αύγουστο. Ο επισκέπτης, ο οποίος έρχεται και έρχεται για όλο αυτό το οποίο προσφέρει η χώρα μας και ο τόπο μας, θα πρέπει να του το δίνουμε. Όχι να δημιουργούμε προβλήματα. Αλλά προσέξτε να δείτε, το ότι θα ιδιωτικοποιηθεί ένας χώρος δεν σημαίνει ότι θα προσφέρει μικρότερες ή χειρότερες υπηρεσίες σε σχέση με εκείνες τις οποίες προσφέρει ο δημόσιος τομέας. Μάλιστα. Θέλω μια απάντηση από την κυρία Μαρή, η οποία βέβαια για να είμαι συνεπής και σωστός είναι αρχαιολόγος. Και μετά θα αναφερθούμε. Όχι, δεν είναι κακό. Απλά μετά θα αναφερθούμε και στο και κομμάτι της υγείας που πολιτισμού. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Κασελάκης. Κύριε Μαρέ. Είδατε, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέει. Αν ιδιωτικοποιηθεί, λέει, ένας χώρος, δεν είναι και κακό. Γενικά ξεκινάω από αυτή την επισήμανση. Και δεν αναφέρθηκε στα μουσεία. Κύριε Κασελάκη, δεν ξέρω, διορθώστε με. Επίσης,
Θα απαγορεύσουμε και στους εργαζομένους να κάνουν απεργία? Όχι βέβαια. Να μου πείτε πόσες φορές έχουν κλείσει από τους φύλακες τα μουσεία ή αρχαιολογικοί χώροι? Ελάχιστοι. Γιατί πάντα λειτουργούν και με προσωπικό ασφαλείας. Σαφώς η μετατροπή των 5 μεγάλων εμβληματικότερων μουσείων της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι ιδιωτικοποίηση. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει. Να σας πω γιατί. Γιατί όλες οι δράσεις τις οποίες περιγράφει ό,τι θα γίνονται στα πλαίσια αυτού του νέου θεσμικού καθεστώτος των μουσείων, όλες επιτελούνται αυτή τη στιγμή από τα αρχαιολογικά μουσεία. Τα αρχαιολογικά μουσεία που είναι κυβωτοί πολιτισμού στους τόπους τους οποίους βρίσκονται και προσφέρουν πάρα πολλά στις κοινωνίες που βρίσκονται, γιατί βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο με τις κοινωνίες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, έχουν διοριστεί, Μεγάλη Πέμπτη, διορίστηκαν από την κυρία Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, Μεγάλη Πέμπτη βράδυ έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των διοικητικών συμβουλίων των 5 εμβληματικότερων μουσείων της χώρας, θα επαναλάβω. Αν δεν έχει κανείς παρά να ανατρέξει στις συνθέσεις αυτών των διοικητικών συμβουλίων για να καταλάβει πώς οραματίζονται την μουσιακή πολιτική της χώρας. Βλέπουμε να είναι πρόεδροι στα μουσεία, αρχιτέκτονες, να είναι στο μεγαλύτερο μουσείο της χώρας, το Εθνικό, να είναι ο κύριος οικονόμου πρώην υπουργός της κυβέρνησης. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν μπορεί αυτός που θα χαράσει τη μουσιακή πολιτική του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Εθνικού, του Βυζαντινού, δεν είναι μάνατζερ, δεν είναι μαγαζιά. Δεν είναι επιχειρήσεις τα μουσεία. Τα μουσεία επιτελούν, όχι, θα το έλεγα μόνη μου αυτό τώρα. Φυσικά δεν είναι επιχειρήσεις. Μα γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν περιέλθει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν μπορεί κάτι να μην είναι σχετικός με την υγεία ή τουλάχιστον να μην έχει ένα μοντέλο σε επίπεδο Ευρώπης αυτός, με συγχωρείτε. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μετά που θα τελειώσει η εκπομπή, πηγαίνετε να δείτε. Καταρχήν, μην συγκρίνομαι τα μουσεία τα ελληνικά με τα μουσεία του εξωτερικού. Δεν έχουν καμία σχέση. Και οι συνάδελφοι γιατί ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους στα συνέδρια, με ένα στόμα, με μία φωνή, μας έχουν υποστηρίξει και λένε αυτό. Μάλιστα, όχι λοιπόν, τέτοια ναι, μοντέλα. Θα πρέπει όμως να διαφοροποιηθεί, συνάδελφος. Δεν συμφωνεί σε ένα τέτοιο θέμα όσο αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν μίλησα για τους αρχαιολογικούς χώρους. Τα πούμε. Και μην τους συνδέεται, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχουν. Ποια ιδιωτικοποίηση? Άλλες ιδιωτικοποίησεις που έγιναν. Τι έγινε? Ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Ποιες ιδιωτικοποίησεις έγιναν πού, σε ποιον αρχαιολογικό χώρο? Αυτό θέλετε όχι, να μου πείτε. Σε άλλους χώρους εννοώ. Σας μιλάω για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Αν θέλετε να μου πείτε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σε κανένα δημόσιο αγαθό. Είμαστε οριζοντίος και καθέτος. Του σιδηροδρόμου, ποιο του ιδιωτικοποίησε? Όχι δε. Θέλετε να μιλήσουμε για του σιδηροδρόμου? Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ήταν ιδιωτικοποίηση και μην ανοίγετε τώρα τέτοια θέματα. Μην τα ανοίγετε αυτά τα θέματα λοιπόν, τώρα, γιατί πονάει την ελληνική κοινωνία. Ακόμα δεν έχει συνέλθει. Κυρία Μαρία, αναφερθήκατε λίγο σε αυτή τη μετατροπή χώρων, πολιτισμού, μουσείων και σε επίπεδο Ηρακλείου, Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Να πάμε τώρα στον τομέα του κ. Κασελάκη και στα δημόσια νοσοκομεία. Μια κατάσταση πραγματικά που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παθογένειες δεκαετιών δεν έχουν επιληθεί και δεν έχει βρεθεί λύση, μόνιμοι διορισμοί που δεν έχουν υπάρξει και νομίζω ότι αυτές οι παθογένειες από κάτω έχουν και την υπογραφή και της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει βρεθεί λύση και του ΣΥΡΙΖΑ, προηγούμενη κυβέρνηση και αν θέλετε να πάμε πιο πίσω και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι συμφωνείτε πάνω σε αυτό. Προσέξτε. Πριν να επικεντρωθούμε σε αυτό που μας ρωτήσατε για τα νοσοκομεία, θα πω το εξής. Υπάρχει, και αυτό το βλέπω και ιδιαίτερα τώρα που έρχομαι σε επαφή και με άλλους χώρους όπως είναι τα πανεπιστήμια και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Το μοντέλο που έχει η Νέα Δημοκρατία για το δημόσιο, για κάθε τι δημόσιο, η υποστελέχωση,
αφήνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουν υπηρεσίες στον πολίτη, είτε αυτό είναι η αρχαιολογική υπηρεσία, είτε είναι ένα μουσείο, είτε είναι η εφορία, είτε είναι ακόμα και τα πανεπιστήμια που είναι νομικά πρόσωπα. Και τη ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε υποστελέχωση και καταγραφόταν δημοσιογραφικά από μας ο ίδιος δημοσιογράφος. Βεβαίως και πολύ καλά κάνατε. Να λίγο να συγκρίνουμε τις εποχές και που ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να επαναφέρει και ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο δρόμο. Αυτό μην το ξεχνάτε. Τις απολύσεις των καθηγητών, έτσι που ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ σωστά έπραξε, ορθά έπραξε, επανέφερε τους ανθρώπους αυτούς και που κατόρθωσε και σε συνθήκες, ναι, παρόλες τις ειρήνες γύρω μας υπήρχαν να κάνει και προσλήψεις. Βεβαίως υπήρχαν. Βεβαίως υπήρχαν. Ναι. Το μοντέλο λοιπόν είναι, αφήνουμε υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες, όπως είναι και τα νοσοκομεία, ναι, βεβαίως, ώστε να απαξιωθούν και μετά να τις αφήσουμε βορρά στα χέρια, μάλιστα, των ιδιωτών. Λοιπόν. Δεν περιμένετε από μένα να σας πω ότι κλινικές δουλεύουν με εντέλεσθε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην παιδιατρική του Βενιζελίου. Ξέρετε για την παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημιακού. Νοσοκομεία στα οποία έρχονται από όλη την Κρήτη και από τα γύρω νησιά. Έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτό. Να δώσουμε και στον κύριο Κασελάκη το λόγο. Λοιπόν. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην υγεία και κανείς δεν το αφισβητεί. Τα προβλήματα σίγουρα δεν ξεκινάνε ούτε από το 18, ούτε από το 20. Ξεκινάνε από το 11-12, αν θέλετε, από τις μνημονιακές εποχές, όπου υπήρξαν οι μειωμένες προσλήψεις. 5 φεύγανε, ένας έμπαινε. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Φτάσαμε όμως στην περίοδο 2015-19, που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑΣ και αυτό που κάνει είναι να μην κάνει ένα σωστό προγραμματισμό. Σας το λέω αυτό υπεύθυνα. Και δεν υπήρχαν οι ανάλογες προσλήψεις στην περίοδο 15-19. Έρχεται όμως η Νέα Δημοκρατία και μπορώ να σας πω ότι από το 19 μέχρι το 2023 σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές προσλήψεις. Θα σας κάνω μία ενδεικτική αναφορά. Θα σας πάρω εντελώς στοιχεία το Περιφερειακό Νοσοκομείο Χανίων, το οποίο είχε στην τετραετία 134 προσλήψεις εποχιακού και επικουρικού προσωπικού σε σχέση με 36 την περίοδο 2015-2019. Αλλά πέρα από αυτό, και πρέπει να ξέρετε ότι οι προσλήψεις στον χώρο της υγείας είναι χρονοβόρες διαδικασίες, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πιο σημαντικό είναι η αλλαγή τρόπου στον χώρο της υγείας. Εμείς έχουμε την τύχη στην Κρήτη να είμαστε, αν θέλετε, τυχεροί που έχουμε μονάδες οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου και παρέχουν υπηρεσίες πραγματικά άριστες. Έχουμε όμως το εξής πρόβλημα. Θα πρέπει να τολμήσουμε να διαχωρίσουμε ή να δημιουργήσουμε τα λεγόμενα ΤΕΠ, τις μονάδες επειγόντων περιστατικών, και να δώσουμε μέρος και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Θεωρώ ότι με αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο της υγείας. Δεν μπορούν να λυθούν παντελώς, δεν είναι δυνατόν. Θεωρώ όμως ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με αυτές τις δύο παρεμβάσεις, δηλαδή πρωτοβάθμια φροντίδα, τα ΤΕΠ, με εξειδικευμένα άτομα, με εξειδικευμένους γιατρούς, μάλιστα, θα λύσουν πολλά προβλήματα. Θα ήθελα όμως να τονίσω εδώ ότι, ναι, έχουμε μια σειρά από παθογένειες στον χώρο της υγείας, οι οποίες όμως κρατάνε χρόνια και χρόνια και θα πρέπει να τολμήσουμε να τις κόψουμε. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, γιατί αυτό θα πάει προς όφελος του πολίτη. Μάλιστα. Σας παρακαλώ όμως. Απλά έχουμε 5 λεπτά και αν, ναι, θέλω ένα λεπτό στα νοσοκομεία, να, κυρία Μαρή, ξέρετε, θα λήξει ο χρόνος και δεν θα έχουμε δυνατότητα. Ναι. Να σας μιλήσουμε, δίνω κάποια δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Ναι. Να μιλήσουμε για το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι παραιτήθηκαν από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάνει τη δουλειά που έκανε στα νοσοκομεία, πιστεύετε ότι θα μπορούσε το σύστημα... Εννοείται ποια δουλειά. Ποια δουλειά. Πείτε τα νοσοκομεία. Θέλετε να μιλήσουμε για τις τόμοι. Θέλετε να μιλήσουμε. Γιατί μιλήσατε και πολύ σωστά το κάνατε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Για την πρωτοβάθμια. Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Βεβαίως και για τα ΤΕΠ. Εγώ δεν είμαι γιατρός, σαφώς. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Αλλά πρωτοβάθμια.
τόμοι, δημιουργίες τόμοι. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ καμία και που θα μπορούσαν να σηκώσουν πολύ μεγάλο βάρος και στην πανδημία. Να μιλήσουμε για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, να μιλήσουμε για τις συνθήκες εργασίας των γιατρών που παρετούνται εξουθενωμένοι και τους στέλνετε εντέλεστε για να λειτουργήσουν και κάνουν οι άνθρωποι εξώδικα. Γιατί θέλετε να μιλήσουμε για το τελευταίο, για την τελευταία απόφαση της Γκάγκα που λέει αν εγώ νοσήσω και πάω στο νοσοκομείο, έχω μία σκολικοειδίτιδα, θα με δει οφθαλμίατρος. Για αυτά είναι τα νοσοκομεία μιλάμε. Είναι ένα λάθος και μία παραπληροφόρηση. Από γιατρούς το ακούω. Και σήμερα να πάτε ή και πριν από ένα χρόνο από να πηγαίνετε στο ακούω. Νοσοκομείο και πριν 5 χρόνια να πηγαίνετε και πηγαίνετε με ένα κοιλιακό άλγος, ενδεχομένως πρώτα θα σας έβλεπε ο παθολόγος. Δεν λένε με αυτό και το ξέρετε μισό λεπτό. Πολύ καλά. Ακούστε συνάδελφοί με. Σας τα λένε. Μισό λεπτό. Συνάδελφοί μου τα λένε, αλλά δεν σημαίνει δεν ότι ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα και οι συνάδελφοί μου λένε αυτό το οποίο πρέπει. Γιατί θα σας πω το εξής. Δεν έχετε ακούσει πολλούς συναδέλφους. Ξαφνικά όλοι οι γιατροί γίνανε ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Όχι. Για την εκπαίδευση η οποία υπολείπεται. Γιατί δεν έχετε ακούσει παραδείγματος χάρη από το νοσοκομείο Ρεθύμνου ότι τα 2 χρόνια της πανδημίας ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η εκπαίδευση των συναδέλφων. Δεν το ακούσατε. Ακούσατε όμως για τα προβλήματα των εφημεριών. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε συνολικά Βεβαίως. Τα νοσοκομεία με επίκεντρο τον ασθενή και δευτερευόντο. Η ερώτηση ήταν η παθογένεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, και όχι το πρόγραμμα που έχει το κάθε κόμμα για την υγεία, γιατί μπορώ δύο σελίδες να κλείσουμε πω και λίγο και να πάμε στον τουρισμό. Ξέρετε, είναι ερωτήματα και μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε σε εβδομαδία βάσει από τον κόσμο, τους τηλεθεατές, και πρέπει να σας απευθύνω. Κυρία Μαρή, αξιοποιούμε σωστά τις δυνατότητες που προέρχονται μέσα από το εγχώριο τουριστικό προϊόν? Δεν είμαι αρμόδια στον τουρισμό, όμως θα σας πω ως... Φαντάζομαι ναι, στο πλαίσιο να... της υποψηφιότητάς σας Βεβαίως, έχετε έρθει σε επαφή με φορείς και με συλλογικότητες. Λοιπόν, δεν έχω συναντήσει ακόμα ανθρώπους, δεν έχω προλάβει. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά το πόσο σκληρά εργαζόμενοι είναι αυτοί, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε... Δεν μπορεί να παραχθεί τίποτα. Λένε έτσι. Η Δημοκρατία όμως ότι έχουμε μια εξωστρέφεια. Τα πήγαμε περίφημα στο πλαίσιο των τουριστικών εκθέσεων. Παρά τις δυσκολίες της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων, έχουν κλειστεί πολύ καλά τουριστικά πακέτα και κατ' επέκταση κυνηγάμε τη χρονιά του 2019. Mm. Αυτό εγώ που θέλω να πω, ως πολίτης θα σας μιλήσω τώρα και όχι ως υποψήφια. Αυτό που θέλω εγώ να βλέπω, γιατί αλίμονο όταν μιλάτε σε μία αρχαιολόγο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, ας μου επιτραπεί έκφραση, η βαριά βιομηχανία της χώρας πια είναι, δηλαδή ο τουρισμός συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό. Γιατί υπάρχουν ακριβώς τα μουσεία που λέγαμε προηγουμένως, γιατί υπάρχουν οι αρχαιολογικοί χώροι, σωστά, που υπάρχουν τουρίστες και αυτό το βλέπουμε καθημερινά που εμείς, έρχονται αποκλειστικά, ναι, πιστέψτε για με, τον πολιτισμό ακριβώς. Της Κρήτης. Το θέμα Ωραία. Είναι όμως τι τουριστική ανάπτυξη θέλουμε. Αυτό θέλω εγώ. Σε αυτό θέλω να εστιάσω. Τουριστική ανάπτυξη εις βάρος του περιβάλλοντος. Τουριστική ανάπτυξη να βλέπω ξενοδοχειακές μονάδες να χτίζονται στους Αιγιαλούς. Θέλω λοιπόν μια τουριστική ανάπτυξη που να είναι ανάλογη του μεγέθους και αυτής της χώρας. Έτσι. Και της δυναμικής του κάθε τόπου. Μάλιστα. Γιατί οι τουρίστες δεν έρχονται μόνο για την θάλασσά μας, έρχονται και για τα βουνά μας και για το περιβάλλον είναι μας. Είναι ο θεματικός γενικός. Τουρισμός. Ο θεματικός τουρισμός, βεβαίως. Του και, τουριστικού προϊόντος. Και επίσης δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα αν δεν έχουμε, επαναλαμβάνω και εγώ θα μείνω εκεί, σε ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τον τουρισμό. Μάλιστα, κύριε Κασελάκη. Πράγματι, έχουμε ένα άριστο τουριστικό προϊόν, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα σας θυμίσω μονάχα ότι... Κυρικά τα Χανιά, να δώσω και αυτή το τη χρονιά, με τη σκανδιναβική αγορά που σπάει κάθε ρεκόρ. Μάλιστα. Αυτή τη χρονιά είχαμε θέλει και αύξηση του πακέτου που ξόδευε ο επισκέπτης στην Ελλάδα. Το ότι έχουμε αύξηση και ρεκόρ στα έσοδα, ναι, δεν θα το επαναλαμβάνω, ναι, δεν θα το επαναλάβω. Να είστε σίγουρος όμως και για τη χρονιά 2023 θα συμβεί. Όμως, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα είναι να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε. Και αν θέλουμε να μοιραστούμε, και μάλλον το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν
από το οποίο θα έχει μερίδιο όλος ο κριτικός λαός. Mm. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη σύνδεση πρωτογενού, δευτερογενού και τριτογενού τομέα. Δεύτερο, να προστατεύσουμε εκείνες τις περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι να δημιουργήσουμε, εδώ είναι μια συνεργασία που, η οποία πρέπει να γίνει και με την τοπική αυτοδιοίκηση του περιγητικού ή περιπατητικού τουρισμού, αν θέλετε, όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη χώρα μας και οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στη θάλασσα, να καθίσουν στην ταβέρνα, να πιούν την πύρα τους, θέλουν να πάρουν το ποδηλατό τους, να γυρίσουν το νησί μας. Θεωρώ ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει σε σωστό δρόμο όλο αυτό το πλαίσιο. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια... αν θέλετε, περίοδο που η Κρήτη ειλικρινά θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού νομίζω ότι είναι πολύ... Ναι, πολύ σωστό, δεν διαφωνώ. Αυτό είναι η επέκταση και επιμήκυση της περιόδου. Και της περιόδου και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αλλά θέλετε να προστατεύσουμε και τον εργαζόμενο, γιατί οι εισερχόμενοι... Στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Βεβαίως. Ναι. Θα ξέρετε ότι προστατεύεται λοιπόν, και ο εργαζόμενος. Ένα λεπτό έχουμε, 30 δευτερόλεπτα. Ο εργαζόμενος τώρα δεν πολύ προστατεύεται και γι' αυτό δεν πάει να δουλέψει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι πράσινες κάρτες, οι κάρτες για τα ωράρια. Κάρτα εργασίας, διακύβευμα εκλογών, κυρία Μαρή. Θα χάσει την υπερορία. Διακύβευμα, διακύβευμα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο προσκήνιο άνθρωπος. Κάτι που νομίζω και το βλέπω καθημερινά. Ερχόμενοι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, με κόσμο σε όλες τις συνοικίες του Ηρακλείου, σε όλα τα χωριά του νομού, όπου και αν έχουμε πάει, ο πολίτης αισθάνεται παραμελημένος. Μάλιστα. Και κρύβει μέσα του ένα παράπονο και μία οργή ότι έχει μπει στο περιθώριο. Μάλιστα. Στο προσκήνιο άνθρωπος. Αύξηση του κατώτατου μισθού, 1500 ο μέσος μισθός, 950 ο κατώτατος μισθός. Ρίχνουμε μια ματιά στις νέες γενιές. Αλλάζουμε στεγαστική πολιτική για τον Έλληνα, ώστε να έχουν όλοι οι Έλληνες και σπίτι και δουλειά. Να πούμε, το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ήταν το διακύβευμα, δεν ήταν αυτό. Ας το κάνατε, μα είχατε όλα τα είχατε ένα ρυθμισμένο χρέος. Κάναμε αρκετά από αυτά που είπαμε καθόλου και η συμφωνία με τον λαό, ένα ρυθμισμένο χρέος, τον φόρο ρυθμισμένο χρέος, 37 δις τα ταμεία, πακτολό χρημάτων από την Ευρωπαϊκή και Ένωση, μειώσαμε ή αφαιρέσαμε και ο πολίτης δεν έχει να βγάλει τη μέρα. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω αυτά τα 7 δις τα οποία είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πλάτη του ελληνικού λαού. 37 δις τα ξεφορτώσαμε. Γι' αυτό βλέπετε και η πλάτη σας είναι πλέον πιο ίσχυες σε σχέση με την πενταετία. Οι πλάτες μας είναι ίσχυες γιατί πλάτη έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νιώθει ότι είναι ο ιδιοκτήτης της χώρας. Άφησε 37 δις στα ταμεία, άφησε όρθια νοσοκομεία και η χώρα έμεινε όρθια στην πανδημία. Γιατί αλλιώς ο Θεός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβε την πενταετία που κυβέρνησε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι καλά, το λάθος που κάνετε. Πάμε σε διάλειμμα. Πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και δεν είναι σωστό να το λέτε αυτό. Λοιπόν, εγώ προτείνω να επαναλάβουμε τη συζήτηση. Έχετε ακόμα μία εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε. Γιατί έχετε και συνέχεια. Λοιπόν.